Στοιχεία σχετικά με τις δημόσιες καταγγελίες του για Greek Mafia και εκβιασμούς στο κόμμα του καλείται να καταθέσει την ερχόμενη Τρίτη ο Βασίλης Τίγκας στο πλαίσιο κατεπίγουσας προκατακτικής έρευνας που διενεργεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Υπάρχει Greek Mafia η οποία παίρνει λεφτά από κάποιους βουλευτές. Από δικούς μου βουλευτές. Από δικούς μου βουλευτές. Έχω υποστεί τα πάνδυνα. Με έχουν ευρύσει, έχουν απειλήσει την οικογένειά μου. Ενδεχομένως μπορεί να μην είμαι και αρεστός και θέλουν κάποιοι να με ξυλώσουν. Από το κόμμα. Από το κόμμα. Στα πρόθυρα διάλυσης φέρεται να βρίσκεται η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών. Μετά τη διαγραφή των βουλευτών Κατσιβαρδά, Κόντι και Δημητροκάλλη από τον Βασίλη Στίγκα, ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Μανούσος, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ανεξαρτοποιηθεί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως προς την ίδια κατεύθυνση προσανατολίζεται και έτερος βουλευτής, ο Κωνσταντίνος Φλόρος. Στη ζωή μου έμαθα να πορεύομαι με ήθος και τιμιότητα. Συνεπώς δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω ούτε ένα λεπτό με έναν άνθρωπο που δηλώνει ότι οι βουλευτές που ψήφισαν χιλιάδες Έλληνες πολίτες και που είναι πεντακάθαροι, έχουν συνδιαλλαγές με την Greek Mafia. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα, ούτε τελεία, από όσα λέει ο συνάδελφος Γεώργιος Μανούσος. Συντάσσομαι πλήρως με την ανακοίνωσή του. Εξώδικο απέστειλε ο διαγραφής βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς προς τον πρόεδρο των Σπαρτιατών για τις βαρύτατες κατηγορίες περί εξωθεσμικού ελέγχου των βουλευτών του. Αυτά τα οποία είπε δημοσίως χωρίς να καταθέτει, συμπεριέλαβε και εμένα. Εγώ έχω κοινοποιήσει ένα εξώδικο στον ίδιο, ήρεμα, ωραία και δημοκρατικά, να μου πει ποιος είναι. Γιατί δεν θέλω εγώ να βλέπω, διαφορές δεν είναι εγώ με καουμποϊλίκες. Αυτοί πρωτοστατούσαν και καθημερινώς μου δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και επηρέαζαν και κάποιους άλλους βουλευτές. Την ίδια ώρα, προβληματισμό στα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου προκαλεί το γεγονός ότι παρά την νομοθετική ρύθμιση που πέρασε πριν από τις εκλογές για μπλόκο στον έγκλειστο Χρυσαυγίτη, ο Ηλίας Κασιδιάρης κατάφερε να μπει στη Βουλή από την πίσω πόρτα. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει στίγμα για τη δημοκρατία όσα συμβαίνουν στα ακροδεξιό μόρφωμα, όπως λέει, και ζητάει κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για την αναστολή της χρηματοδότησης των Σπαρτιατών. Η πραγματική διεύθυνση του κόμματος ασκείται από τον καταδικασμένο και έγκλειστο στις φυλακές Δομοκού Ηλία Κασιδιάρη. Και συνεπώς θα ήταν επικίνδυνο και προσβλητικό για τη δημοκρατία και τους θεσμούς, τα χρήματα του ελληνικού λαού να αφαιθούν να αποτελέσουν αντικείμενο διένεξης και λάφυρο ναζιστικών μορφωμάτων και καταδικασμένων για βαρύτατες εγκληματικές πράξεις.